Οι προσπάθειε για τον ασφαλή επεγκλωβισμό των Αυγαλών πολιτών που συνεργάστηκαν με την ελληνική δύναμη πλέον γίνονται και στο ανώτατο επίπεδο. Υπήρξε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, για την οποία θα μα ενημερώσει η Αλεξία Τασούλη. Αλεξία. Ναι, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο τη Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, για την ελληνική κυβέρνηση. Επήγη τώρα να έρθουν στη χώρα μα οι Αυγανοί διερμηνεί, οι οποίοι για πολλά χρόνια εργάζονταν για την ελληνική στρατιωτική αποστολή και τώρα κινδυνεύουν Τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικογένειέ του, 20 συνολικά τον αριθμό. Είναι λοιπόν ηθική υποχρέωση, εκτιμούν οι συνεργάτε του Πρωθυπουργού, να βοηθήσουν αυτού του ανθρώπου, του ε, Αυγανού ε, ε, διερμηνεί, όπω και εκείνοι είχαν βοηθήσει του Έλληνε στρατιωτικού. Γι' αυτό και ο Έλληνα πρέσβη μα, ο Ανδρέα Παπασταύρου, έλαβε εντολή να πάει στην Καμπούλ, να του εντοπίσει, να κινήσει τι εγγραφειοκρατικέ διαδικασίε, να του βάλει σε αεροσκάφο και να του φέρει στην Αθήνα. Επιχείρηση καθόλου εύκολη, όπω είπε και ο Πρωθυπουργό στην πρόεδρο τη Κομισιόν, ενώ θα ακολουθήσει και ο επόμενο ανθρωπιστικό γολόδα με τι μεταναστευτικέ ροέ. Και, για... και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αυτή τη φορά να δράσει για να μην έχουμε επανάληψη του 2015. Έχει ενδιαφέρον επίση, Γιάννη, να σου πω ότι στι 17 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη θα γίνει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, θα γίνει σύνοδο των 9 μέσογειακών χωρών και έχει ενδιαφέρον ότι το μεταναστευτικό εκ των πραγμάτων ναι. θα συζητηθεί αφού χώρε όπω η Ισπανία, η Μάλτα, η Ιταλία θα επηρεαστούν από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, Γιάννη.